ότι την Τετάρτη στα πλαίσια της συνοριακής φύλαξης το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Γερμανού σταμάτησε ένα βανάκι στην θέση Περβάλη και στο οποίο επέβαιναν οι 29 μετανάστες. Από αυτούς ήταν οι 22 Σύριοι, 7 Ιρακινοί. Μεταξύ αυτών ήταν 12-13 παιδιά από ενός έτους και πάνω. Οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Γερμανού, όπου εκεί παρέμειναν μέχρι το αργά το απόγευμα, ταυτοποιήθηκαν και μετά, για να μην γίνει η διακομιδή τους το βράδυ, ζητήθηκε από το τμήμα να φιλοξενηθούν σε κάποιο χώρο, ούτως ώστε να γίνει το πρωί. Τους δώσαμε το Παντουλίδιο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου μας, όπου εκεί διανυκτέρευσαν, προσφέρθηκαν από τους κατοίκους φαγητά, κρινοσκεπάσματα, είδη περιποίησης, πετσέτες, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να φανταστεί κάποιος, και την άλλη μέρα αναχώρησαν για την εισαγγελία της Φλόρινας. Εκεί νομίζω ότι οι εισαγγελέες απίθυνε κατηγορητήριο, γιατί έχουν παραβεί κάποιους κανόνες που δεν έπρεπε να μετακινούνται, και σήμερα θα ξαναεπέστρεψαν για να δικαστούν σήμερα από το πρωτοδικείο. Ξαναεπέστρεψαν χθες το βράδυ, ξαναδιανυκτέρευσαν στο Πατουλίδιο κέντρο και σήμερα το πρωί έφυγαν και πιστεύω να έχουν φύγει ανθρώποι οριστικά και από την περιοχή μας. Εμείς σαν Δήμος κάναμε ό,τι μπορέσαμε, ό,τι ήταν δυνατόν μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας και της ανθρώπινης ζεστασιάς. Εκείνο που ήθελα να τονίσω βέβαια είναι ότι δεν μπορεί κάποιος λαθρομετανάστης να έρθει και να στρατοπεδεύσουν στην περιοχή μας. Δεν επιτρέπεται λόγω παραμεθόριου. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν. Μάλιστα, οι πρόσφυγες βρέθηκαν εκεί θεωρώντας ότι θέλανε να περάσουν κάπως από τις Πρέσπες προς τα Σκόπια. Υπάρχει κάποιο σημείο εκεί που μπορούσαν να περάσουν? Πιθανόν να θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη συνοριακή διάβαση, την πρώην συνοριακή διάβαση που λειτουργούσε εδώ μέχρι το 64-65, και βέβαια αυτοί ισχυρίστηκαν ότι μπαρδεύτηκαν, θέλουν να πάνε στο φυλάκιο της Νίκης, ερχόντουσαν από την περιοχή της Καστοριάς. Μάλιστα. Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμη, ότι το έχετε πει πολλές φορές και στην ΠΕΔ, αλλά και σε άλλες συνεντεύξεις σας, κύριε Δήμαρχε, ότι δεν μπορείτε να δεχτείτε πρόσφυγες, γιατί είναι και μια παραμεθόριος περιοχή. Ναι, δεν επιτρέπεται βέβαια, και ο Δήμος δεν έχει και τις δυνατότητες να φιλοξενήσει κάποιους ανθρώπους για πολλές μέρες. Τώρα εδώ ήταν η φιλοξενία, την είχαν πάρει οι κάτοικοι της περιοχής.